καταφέρει το τελευταίο τρίμηνο να αυξήσουμε κατά 60% τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε φτάσει περίπου 320 με 340 λεωφορεία σε καθημερινή βάση. Καλύπτουμε δηλαδή το 60% των αναγκών σε οχήματα έναντι κάτω από 40% που ήταν όταν αναλάβαμε. Βεβαίως η κατάσταση αυτή απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Για τον σκοπό αυτό γίνονται πολύ συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες. Πλέον συζητούμε ότι ο οργανισμός θα λειτουργεί μέχρι 31/12/2022 τουλάχιστον. Έχει συνεχώς ένα καθαρό ορίζοντα λειτουργίας μπροστά του. Ταυτόχρονα με την ίδια τοπολογία δόθηκε στον οργανισμό η δυνατότητα να ανισθώσει μεταχειρισμένα λεωφορεία τα οποία είναι ετοιμοπαράδοτα και προχωρούμε άμεσα σε διαγωνισμό για να μπουν στο σύστημα τουλάχιστον 100 λεωφορεία. Πότε περιμένετε να γίνει αυτό το πρόγραμμα? Αυτός ο διαγωνισμός θα βγει μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου το αργότερο. Κάνουμε σύντηση των προθεσμιών με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και ελπίζουμε μέχρι το Πάσχα να αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα πρώτα λεωφορεία. Ταυτόχρονα προχωρά από το Υπουργείο Μεταφορών κεντρικά και τον ΟΣΕΘ πλέον με νέα διοίκηση η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, το οποίο παραχωρεί το υπεραστικό μεταφορικό έργο εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος στα ΚΤΕΛ. Εκεί λοιπόν θα διατεθούν ακόμη 100 οχήματα συν 20 φεδρικά από τα ΚΤΕΛ και θα καλύψουν το 100% των αναγκών εκτός πόλης. Τα λεωφορεία που σήμερα εξυπηρετούν την μικροαστική ζώνη, περίπου 60 με 70, θα έρθουν μέσα στον πολεοδομικό ιστό και κατά συνέπεια θα φτάσουμε σε ποσοστό κάλυψης των αναγκών περίπου 75-80%. Οπότε και με τα μεταχειρισμένα λεωφορεία θα καλύψουμε το 100% των αναγκών. Ταυτόχρονα προχωρούμε και έναν δεύτερο διαγωνισμό. Υπάρχουν 92 λεωφορεία που εμφανίζουν σημαντικές βλάβες που δεν μπορούμε να τις επισκευάσουμε εμείς και θα κάνουμε και καινούριο και διαγωνισμό για την επισκευή των λεωφορείων από εξωτερικά συνεργεία. Προφανώς χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται δουλειά.